που αφορούν σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, είναι... Δηλαδή δεν μπορεί να αγνοεί η πολιτεία την Εκκλησία την οποία ακριβώς, την αναγνωρίζει με το άρθρο 3, το άρθρο 13... Με πολλά άρθρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε δέσμη διατάξεων οι οποίες αμφισβητούνται και καταργούνται. Και αν θέλουμε να το προεκτείνουμε και περαιτέρω το ζήτημα, η παραβίαση του συντάγματος δεν είναι ορισμένες άλλες διατάξεις που κατά καιρούς έχουν λεχθεί μόνον. Και αυτές οι διατάξεις του συντάγματος, όταν παραβιάζονται, δημιουργούν μια αναστάτηση και μια αμφισβήτηση του όλου συντάγματος. Μάλιστα. Και μπορούμε στη συνέχεια να πούμε και ποιες είναι και οι επιπτώσεις πρακτικές στην παραβίαση μιας δέσμης τόσο ευρύτερης του συντάγματος. Μάλιστα. Διατάξεων του συντάγματος. Είδαμε λοιπόν ότι οι ηλεκτρονικές κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως που διανέμονται τώρα, χωρίς να ξέρει ο λαός τι είναι αυτά τα πράγματα, περιέχουν και barcode με το χάραγμα του Αντιχρίστου φυσικά, γιατί δεν εξαιρείται από αυτό, ενώ υπάρχει παντού στο όλο UPC, σε όλα τα τυποποιημένα προϊόντα. Υπάρχει και ο ΆΜΚΑ που είναι ένα φακέλωμα. Ας έρθουμε τώρα στις ταυτότητες που είχαμε πει παλαιότερα κάποια πράγματα, πρέπει να τα υπενθυμίσουμε γιατί παραμένει το πρόβλημα. Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες θα περιέχουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εκτός από την ειδική λευκή λωρίδα που είναι ένα φακέλωμα, θα περιέχουν πολλά άλλα στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα περάσουμε έτσι απαρατήρητα. Γραμμοκοσμήματα, σύνθετα κλπ. Θα περιέχουν το έμβλημα της ήριδας, το σύστημα της ήριδας, που είναι ως γνωστόν το έμβλημα, το σήμα της νέας εποχής, της αντίχρησης νέας εποχής. Τα είχαμε πει στο παρελθόν αυτά. Ειδικό γραμμοκόσμημα και κείμενα με μελάνη, αόρατα στο κοινό φως, ορατά στην ακτινοβολία, της περίοδος της ακτινοβολίας. Δηλαδή γραμμοκοσμήματα και κείμενα ολόκληρα, αόρατα, που θα είναι ορατά μόνο στις περίοδες της ακτινοβολίας. Πού θα τα διαβάζει κανείς, παρά μόνο ειδικά μηχανήματα. Θα υπάρχει ειδικό σχέδιο στην εμπρόσθια όψη και θα φαίνεται ολοκληρωμένο στην άλλη όταν τοποθετείται στο φως, λέγει η ταυτότητα. Θα υπάρχουν και άλλα σημεία. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι δυνατόν ανεξέλεκτα, αν δεν μας πούν αυτά τα κείμενα θα είναι, αυτά τα γραμμοκοσμήματα θα είναι και αυτό το συμβολισμό συνιστούν. Αυτά τα αόρατα, αυτό το αόρατο σχήμα θα είναι. Δεν μας τα είπαν, δεν τα αναλύουν, δεν τα συζητήσαμε. Έχει κανείς δικαίωμα να δέχεται αυτά τα όλα στοιχεία, τα ύποπτα, τα άδειλα και κρύφια, όπως ξαναλέγαμε, των προδιαγραφών, των ταυτοτήτων, των ηλεκτρονικών. Δεν είναι αυτά μια παραβίαση της ελευθερίας, της σχετικής συνειδήσεως. Εμείς θέλουμε διαφάνεια. Φανέρα, αυτό περιέχει. Το διαβάζω, το βλέπω, το ελέγχω. Εκείνο περιέχει. Αυτό είναι τα γραμμοκοσμήματα. Εκείνο είναι το κείμενο του αόρατο. Επομένως, έχουμε ή δεν έχουμε εδώ μία παραβίαση κατάφορη της ελευθερίας της σχετικής συνειδήσεως, η οποία καλύπτεται, όπως μας αναφέρεται, με ποια άρθρα, το άρθρο... Της σχετικής συνείδησης, το άρθρο 13, αλλά μάλιστα και όλο το πλέγμα των διατάξεων που αφορούν στις σχέσεις της Εκκλησίας και Πολιτείας και γενικότερα στη θρησκευτική ελευθερία και στην Ορθόδοξη Εκκλησία ως την κρατούσα θρησκεία. Ομοίως και οι διεθνείς συμβάσεις, η οικουμενική διακήρυξη που είναι και δικό μας δίκαιο, το άρθρο 18, δεν θα διαβάσουμε τώρα τους στίχους επειδή δεν έχουμε το χρόνο. Μετά, η διεθνή σύμβαση ατομικών πολιτικών δικαιωμάτων, άρθρο 18 πάλι. Ομοίως η σύμβαση της Ρώμης του 1950, άρθρο 9. Όλες οι διεθνείς συμβάσεις προστατεύουν την ελευθερία θρησκευτικής συνειδήσεως. Εδώ, σε αυτόν τον τόπο που μάθαμε μυρολατρικά όλα να τα δεχόμεθα, έγινε λόγος μόνον ότι παραβιάζεται δήθεν η θρησκευτική ελευθερία της συνειδήσεως μόνο με την απλή αναγραφή και γράψαν στις εφημερίδες για να εκδουλεύσουν, να προσφέρουν ας πούμε εκδούλευση σε κάποια λόμπι. Γράψαν ότι παραβιάζεται, κολοβεί θρησκευτική ελευθερία. Κάποιοι που και με τίτλο πανεπιστημιακών θα ήθελαν να προσφέρουν κάποιες γνώσεις. Αντί να δώσουν φως στο πρόβλημα αυτό,
τον συσκότησαν και αντί να μιλήσουν για κατάφορη παραβίαση θρησκευτικής συνειδήσεως, ελευθερίας, με τόσα σύμβολα απαράδεκτα, με λωρίδες, μαγνητικές λωρίδες, με φακελώματα που παραβιάζουν την ελευθερία μας, με σύστημα της ήριδας, της New Age, της εποχής, ας πούμε, το αντίχριστο έμβλημα, με γραμμοκοσμήματα, με αόρατα κείμενα, με αόρατα σχήματα, που είναι και εδώ είναι παραβίαση ελευθερίας. Όχι, μίλησαν μόνο ότι το να γραφεί το θρησκεύμα είναι παραβίαση της ελευθερίας της σχετικής συνειδήσεως. Και γράψαν και είπαν, φυσικά, τώρα δεν έχουμε το χρόνο να δούμε την πλευρά αυτή του θέματος. Ένα μεγάλο θέμα αυτό, ναι, που θα πρέπει κάποτε να αναλυθεί. Στην επόμενη εκπομπή, ας έχουν υπομονή κύριοι καπτοί μας ακροατές, τηλεδιατές, θα το συζητήσουμε διε εκτάσει και θα φέρουμε επιχειρήματα περί του προβλήματος αυτού. Και γιατί πρέπει να αναγράφεται το θρησκευμα για να έχουμε τέλος πάντων ταυτότητα εμείς που είμαστε ένα έθνος ευρωπαϊκό μεν, αλλά απαιτείται να λάβουμε μέτρα προστασίας της εθνικής μας ταυτότητας. Θα ήθελα τώρα να κάνουμε μία υπόμνηση απλώς, και αυτό θα μας απασχολήσει φυσικά σε ιδιαίτερη εκπομπή. Ο νόμος του 1991, ο νόμος 1988 του 1991, αναφέρει στο 18ο στοιχείο ταυτότητας και το Διός, δηλαδή δωρητής των οργάνων σώματος. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι για να πάρουν τα όργανα πρέπει να έχει παύσει η καρδιά να λειτουργεί, λειτουργούσεις της καρδίας, δηλαδή πετσοκόβουν τον άνθρωπο, τον σκοτώνουν, δηλαδή εν ψυχρό δολοφονία, για να πάρουν τα όργανα, είτε καρδία, είτε πνευμόνι, είτε σηκώτη, είτε νεφρά κλπ. Έχετε τίποτε από αυτού? Απλώς μόνο με δύο λέξεις και να το σχολιάσουμε μέσα σε ειδική εκπομπή, να φέρουμε και γιατρό. Και να φέρουμε και κληρικό γιατρό, για να δείξουμε ότι η Εκκλησία αγκαλιάζει όλες τις επιστήμες, και μέσα στην Εκκλησία είναι όλων των επιστημών, και νομικοί και γιατροί και πάσης φύσεως και δικαστικοί είναι. Και ηλεκτρονικοί, και στο Άγιον Όρος ακόμα είναι. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το κόμπλεξ που είχαν κάποιοι, ή την προκατάληψη ότι το ράσο πρέπει να είναι μόνο αυστηρός μέσα στην Εκκλησία και να έχει τα παπαδικά καθήκοντα. Το ράσο έχει και να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Η Εκκλησία ενδιαφέρεται για όλες τις αξίες. Βιολογικές, πνευματικές, ειδικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, τα πάντα. Πολιτικές. Όλο τον άνθρωπο. Όλο τον άνθρωπο. Και όλη την κοινωνία. Και όλο τον κόσμο. Για να τον καλέσει σε μια πορεία προς τον Θεό, σε μια μεταμόρφωση. Λοιπόν, αυτό το Διός που λέγει εδώ είναι ανύποπτο, είναι κάτι το αθώο, τι λέτε εσείς? Είναι, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα, ναι, που πρέπει να αναλυθεί, γιατί και σε αυτό ο κόσμος είναι απληροφόρητος. Για μας τους Ορθοδόξους, που το κέντρο της προσωπικότητας του ανθρώπου είναι η καρδία, δεν μπορούμε να πούμε ότι την αγνοούμε την καρδία, και όταν κλινικώς αποδειχθεί ότι ο εγκέφαλος έχει πάυσει να λειτουργεί, έχει πεθάνει ο άνθρωπος, τελείωσε η προσωπικότητα του ανθρώπου. Πρέπει να μελετηθεί, όπως είπατε πολύ σωστά, να είναι όλοι οι επιστήμονες των συναφών κλάδων και να εξαντληθεί το θέμα και να ακούσει ο ελληνικός λαός από πρώτο χέρι και αναλυτικά και σε βάθος το θέμα. Όχι μόνο από τη σκοπιμότητα και από το συναισθηματισμό, να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να παρατείνουν τη ζωή τους για μερικές μέρες ή μερικούς μήνες ή κάποιο χρόνο. Θα σας καλέσουμε λοιπόν, πατέρ Λάμπρο, να έχουμε ένα γιατρό και λαϊκό, και γιατρό και κληρικό. Και δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός στο θέμα, ίσως να βρεθεί κάποιος ειδικός στο θέμα. Θα καλέσουμε να μας δείξετε την νομική πλευρά. Αν έχουμε δικαίωμα να πράξουμε έτσι. Όταν πάλι είτε η καρδιά, σημαίνει ότι είναι μέσα η ψυχή και δεν μπορούμε να σκοτώσουμε τον άνθρωπο, να του πάρουμε τα όργανα. Λες και δεν ήξερε ο Θεός να φτιάξει και ανταλλακτικά για τον άνθρωπο. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα, δεν θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή. Μετά είναι το θέμα της ηθαγένειας, που στον παλαιότερο νόμο του 86 δεν υπήρχε. Στον νέο νόμο του 91, το 1908 νόμο, υπάρχει, και υπάρχει θέμα να σβήσει και αυτή η ηθαγένεια. Και εδώ πάλι είναι ένα ύποπτο στοιχείο, γιατί αν αυτή η ηθαγένεια, δηλαδή θα κάνουμε τι, μια κοινωνία ανθρώπων άνευ εθνότητας, χωρίς ιστορία, χωρίς ιστορική μνήμη. Άλλο ο εθνικισμός, που μπορεί να είναι μια έξαρση εθνισμού, που είναι μια υπέρβαση, και άλλο η εθνότητα και η εθνική συνείδηση. Δηλαδή, πάμε να φτιάξουμε μια κοινωνία, πανανθρώπινη, διεθνιστική κοινωνία, που θα σβήσουμε τους λαούς, θα σβήσουμε τις εθνότητες. Το Μάστρικ δεν λέγει κάτι τέτοιο, που πρέπει να σβήσουν εθνότητες. Το Μάστρικ, όπως είχαμε δει και στο παρελθόν,
υποστηρίζει την ταυτότητα την εθνική. Mm-hmm. Την αναγνωρίζει και την υποστηρίζει. Αλλά ας δούμε και αυτό το θέμα σε άλλη εκπομπή. Ένα ανησυχητικό με απασχολεί τώρα εδώ μήνυμα που έλαβα, ένα τηλεφώνημα. Δεν αναφέρουμε ονόματα και περιπτώσεις, ότι στο στράτευμα υπάρχει ένα πρόβλημα στους στρατιώτες μας που θα απολυθούν, που μετά από 5-10 μέρες, 1-2 μήνες απολύονται. Αυτοί είχαν παραδώσει την πολιτική τους ταυτότητα στο στρατό που παρουσιάστηκαν, στη μονάδα που παρουσιάστηκαν. Και όφιλε τώρα η μονάδα που την κρατούσε στα αρχεία της να την δώσει στην αστυνομία, και μέσω της αστυνομίας, όπως όλοι που πήγαμε στρατιώτες, την παίρνουμε όταν γινόμαστε από στρατιώτες πολίτες. Ακούσαμε λοιπόν ότι χωρίς καν να συζητήσουν το θέμα, κάποιες μονάδες δίδουν χαρτιά, στοιχεία να συμπληρώσουν οι μέλλοντες να απολυθούν στρατιώτες, για να υπογράψουν, ώστε να πάρουν το νέο ηλεκτρονικού τύπου ταυτότητας και όχι τον παλαιό τύπο ταυτότητας που είχαν παραδώσει. Αυτό τι λέτε, είναι αναγκασμός? Έχει δικαίωμα το στρατιώμα να συμπεριφέρεται έτσι? Μπορεί να αναγκάσει τους στρατιώτες που υπηρετούν την πατρίδα να υπηρετήσουν τώρα μια σκοπιμότητα αποδοχής μιας ταυτότητας απαράδεκτης, που παραβιάζει την ελευθερία της σχετικής συνειδήσεως? Πώς μπορούμε να τοποθετηθούμε σε αυτό? Αυτό εύχομαι να μην είναι αλήθεια, γιατί θα δείχνει ότι πλέον στο στράτευμα γίνεται μια παλίνδρομος προσπάθεια. Ενώ ως τώρα υπήρχε η διάθεση για περισσότερη ελευθερία στο άτομο, αν εμφαρμοστεί κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι αντίθετα πάμε για μια μεγάλη επιστροφή προς τα πίσω, και μάλιστα και σε σημείο που ίσως δεν υπήρχε παλαιότερα. Γιατί αυτό είναι μεγάλη δέσμευση για τον στρατιώτη, για τον αυριανό πολίτη, να του λένε ότι δεν θα πάρεις απολυτήριο αν δεν υπογράψεις αυτό το πράγμα. Που κατά κάποιο τρόπο είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε τώρα αυτή τη στιγμή να το χαρακτηρίσουμε, αλλά καλύτερα να ευχηθούμε να μην αληθεύει. Πάντως όμως έχουμε γνωστά, έχουμε και φωτοτυπίες από κάρτες εισόδου στο Υπουργείο Εθνικής Νομίζω Αμήνης, οι οποίες κάρτες εισόδου φέρνουν τον barcode, παρακαλώ. Γιατί οι πολίτες εργαζόμενοι εκεί να έχουν αυτές τις κάρτες εισόδου? Να προκαλούνται συνειδησιακά. Και να έχουν τον barcode, φυσικά και το 666, να λειτουργούν με αυτό το κλειδί, το 666. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιδράσει η Εκκλησία. Να αντιδράσουν και οι ίδιοι υπάλληλοι. Και μάλιστα μου ανέφεραν κάποιοι υπάλληλοι ότι ασκούσαν πίεση. Δαιμονική πίεση. Θα την πάρετε, αλλιώς θα απολυθείτε. Δηλαδή, εξαρτάται το κομμάτι, το ψωμί που θα φάμε, από το αν δεχθούμε συμβιβασμούς, να δεχθούμε τα πάντα και σύμβολα αντίχριστα ακόμα, και καταπιέσεις των προσωπικών μας ελευθεριών. Αλλά θα ήθελα τώρα να κάνουμε μια γενική τοποθέτηση. Είμαστε τέλος πάντων ή δεν είμαστε κυρίαρχος λαός?